σήμερα από εδώ, από την Τούμπα των Λαϊκών Στρωμάτων αλλά και των αγωνιστικών παραδόσεων, στέλνουμε το μήνυμα της ενίσχυσης της λαϊκής αντίστασης, της λαϊκής αντιπολίτευσης, τη μιζέρια και τη βαρβαρότητα. Απαντάμε ενιαία σε όλες τις κάλπες ευρωεκλογών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και βουλευτικών όποτε γίνουν. Και απαντάμε αποφασιστικά, μαχητικά, αισιόδοξα, με ψήφο που έχει για το λαό μας νόημα και αξία. Και ξέρει που θα πάει. ΚΚΕ παντού. Λαϊκή συσπήρωση στις τοπικές εκλογές. Η συγκέντρωση αυτή δείχνει ποιοι είμαστε και σε ποιους απευθυνόμαστε. Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες και νέοι. Βιοπαρεστές δηλαδή, δημιουργοί πλούτου που τον κλέβουνε, αγωνιστές της ζωής. Όσοι έχασαν και έχασαν πολλά, στην κρίση και στα μνημόνια. Όσοι προορίζονται να χάσουν ακόμα περισσότερα και στην ανάπτυξή τους, στα λεγόμενα μεταμνημονιακά μνημόνια δίχως τέλους. Ταξικά, είμαστε η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Με τους ελάχιστους κερδισμένους και της κρίσης αλλά και της ανάπτυξης, οι ίδιοι είναι, που τους προσκυνούν όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα και οι υποψήφοι τους εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση, μόνο μία. Της αντιπαράθεσης και της αντεπίθεσης του λαού μας απέναντι σε αυτούς. Τις φιλίες με αυτούς τους κερδισμένους, τους ελάχιστους, τις αφήνουμε στα άλλα κόμματα και τους άλλους υποψήφιους, τους οποίους βέβαια, πολλοί εκ των οποίων αλεξιπτωτιστές στη δημόσια ζωή, τώρα τελευταία τους γνωρίσαμε. Δεν τους γνωρίσαμε στους αγώνες των τελευταίων ετών, στους δρόμους όπου βέβαια βρισκόμασταν όλοι μας. Προφανώς τα κρυβόντουσαν στα γραφεία αυτών των αντιπάλων μας. Και πολιτικά, είναι εδώ οι κομμουνιστές με το όνομά τους και όχι με προεκλογικά φιασιδώματα, γιατί δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε, αντίθετα έχουμε να περηφανευόμαστε. Με τη δογματική, μοναδική αιμονή μας, δίπλα στο λαό, στα προβλήματα, στις αγωνίες και τους αγώνες του. Δείχνοντας τον δρόμο της ανατροπής για κάθε τι που εμποδίζει να ζήσει ο λαός μας μια ανθρώπινη ζωή. Και όχι μόνο. Βρίσκονται εδώ άνθρωποι ριζοσπάστες, προοδευτικοί, αριστεροί. Που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, μπορεί κάποτε οι δρόμοι μας να χώρισαν πολιτικά. Τώρα όμως μας ενώνει η ανάγκη οι αγώνες για μια καλύτερη ζωή να μην μπουν στο ντουλάπι της ιστορίας, να μην υποταχθεί ο λαός μας στη μοίρα που το επιφυλάσσει το σύστημα και τα κόμματα, την πολιτική της μιζέριας και της φτώχειας και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Βρισκόμαστε ξανά γιατί το σημείο συνάντησής μας έμεινε εδώ, σταθερό. Κόντρα στο ρεύμα και τις προτροπές συνθηκολόγησης, με ένα ρεαλισμό συμβιβασμένο με την άθλια καθημερινότητα, ασύμβατο όμως με τις ανάγκες του λαού, τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή που την αξίζουμε και μπορούμε να την έχουμε. Και αυτό το σημείο συνάντησης έχει όνομα, είναι το ΚΚΕ για κάθε αριστερό και προοδευτικό άνθρωπο. Η συγκέντρωσή μας είναι η απάντηση στην προσπάθεια διάφορων κύκλων που τους μπαίνουμε στο μάτι, να θάψουν τη δράση και την πολιτική πρόθεση του ΚΚΕ. Με αποσιωπήσεις από μέσα ενημέρωσης, με δημοσιοποίησεις και στοιχήματα πληρωμένα, κατευθυνόμενα κυριολεκτικά εργαλεία κυραγώγησης, όπου η επιλογή προς τον ερωτώμενο στο σε δημοσιοποίησεις, σε αυτές τις ερωτήσεις, το ΚΚΕ σαν επιλογή απλά δεν υπάρχει. Να θυμούνται όμως, το ΚΚΕ δεν στηρίζεται σε επικοινωνιακές εκτοξεύσεις που την επόμενη μέρα γίνονται καταποτισμοί ανάλογα με τις θελήσεις των μέσων ενημέρωσης και των ιδιοκτητών τους. Στηρίζεται στους ακατάλληλους δεσμούς τους με τον κόσμο της δουλειάς, με το λαό, δεσμοί ιδιαίτεροι εδώ ισχυροί στην περιοχή της Τούμπας. Ανοίγουμε λοιπόν ακόμα περισσότερο την αγκαλιά του ΚΚΕ. Απευθυνόμαστε σε καθένα και καθεμιά που αγανακτεί, προβληματίζεται, ανησυχεί για το πόσα ακόμα έχουμε να ζήσουμε. Και λέμε, να μην κάνουμε την απογοήτευση και τον συμβιβασμό με τα χειρότερα, με το μικρότερο κακό που αποδεικνύεται πάντα μεγαλύτερο, μπούσουλα της ζωής μας, πολιτική στάση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων. Το λέει η ιστορία και η πρόσφατη πείρα. Έτσι ανοίγουμε την πόρτα και ακόμα χειρότερα. Στο βασικό ερώτημα των εκλογών, που είναι θα μείνουμε στα ίδια ή θα αλλάξουμε ρότα, να απαντήσουμε, αλλάζουμε. Αντεπίθεση παντού, και στους αγώνες και στις εκλογές. Να κοκκινήσουν οι κάλπες όλων των εκλογών με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις τοπικές εκλογές της λαϊκής συσπήρωσης. Να δώσουμε ένα ξέχαστο μάθημα σε όσους φέραν τη ζωή του λαού σε σημερινά χάλια.
στα κόμματα όλων των μνημονίων που τσουβαλιάζονται από τη μια πλευρά της εκλογικής μάχης και τους υποψήφιούς τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και όσους προέρχονται, που είναι όλοι οι υπόλοιποι από αυτά τα κόμματα. Πολύ περισσότερο να μην τους δώσουμε το ελεύθερο να φέρουν ακόμα χειρότερα μέτρα που ήδη έχουν στα συρτάρια τους και σχεδιάζουν. Να γκρεμιστεί με την ψήφο του λαού το ναζιστικό εγκληματικό μόρφωμα και δηλητήριο της Χρυσής Αυγής. Να πάρει ο λαός ανάσα και θάρρος. Να ανοίξει τα φτερά του για νέες κατακτήσεις. Να νιώσει τη δύναμή του ότι μπορεί να τα βάλει με τη ρίζα του κακού το σύστημα της εκμετάλλευσης και του καπιταλισμού. Πόσα χρώματα και ονόματα και αν αλλάξει, θα γίνεται όλο και πιο σκοτεινός, επιθετικός, απάνθρωπος και επικίνδυνος. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μιλώντας για τις τοπικές εκλογές μας ρωτούν. Καλά τα γενικά προβλήματα, αλλά αυτά λύνονται από την κυβέρνηση, όχι τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Τι λέτε λοιπόν για τα προβλήματα της καθημερινότητας? Και απαντάμε. Καθημερινότητα είναι και η κουτσουρεμένη σύνταξη και ο μισθός και η απληρωσιά και η μερική απασχόληση που σπάει κόκαλα της μισής ζωής. Η ληστεία της εφορίας και των τραπεζών που βάζουν στο μάτι χιλιάδες λαϊκές κατοικίες με πληστηριασμούς τους επόμενους μήνες. Κρύβονται όλοι τους πίσω από εκθέσεις ιδεών για την πόλη, την ανάπτυξη και όλα αυτά, για να κρύψουν την πραγματική ταύτισή τους όσο αναφέραμε, κλείνοντας όλες τις πτώσεις στη λέξη ανάπτυξη. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, κρύβοντας ποιος ζημιώνεται και ποιος ωφελείται από αυτήν. Δική μας καθημερινότητα λοιπόν είναι να παλεύουμε και να προτείνουμε στη Βουλή, στις μαζικές οργανώσεις, προτάσεις για την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων, για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, για την κατάργηση των μνημονίων, για την προστασία των ανέργων, για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, για την προστασία της μητρότητας και των παιδιών, την υγεία και την παιδεία δωρεάν για όλους, για σχολεία, για μέτρα προστασίας από καταστροφές. Αυτή είναι η δική μας καθημερινότητα. Η δική τους καθημερινότητα είναι να τα απορρίπτουν όλα εν χορό, σε συμφωνία μεταξύ τους. Και από την άλλη, να δίνουν στους εφοπλιστές το δικαίωμα συνενετικά και όχι υποχρεωτικά να δίνουν κάποια ψίχουλα στον κρατικό προϋπολογισμό, άμα θέλουν. Να χαρίζουν τώρα τελευταία 20 εκατομμύρια στους φαρμακοβιομήχανους και ακόμη να κρατά στην επιφάνεια το δικοματικό καμγά περί της Νοβάρτης, υπαρκτό βέβαια σκάνδαλο. Δική τους καθημερινότητα είναι οι πόλεις που βλέπουμε, που μπορεί να έχουν κάποιο λαμπερό κέντρο, και αυτό βέβαια με προβλήματα, αλλά στενάζουν κυριολεκτικά στις γειτονιές από τα τεράστια προβλήματα. Δική τους καθημερινότητα είναι οι εικόνες που βλέπουμε όταν πνίγονται πόλεις και χωριά από πλημμύρες, καίγονται από φωτιές, καταραίων από σεισμούς. Την ώρα που θα μπορούσαν με βάση την τεχνολογική πρόοδο και την επιστήμη να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας, αλλά βλέπετε αυτά δεν φέρνουν κέρδη. Δεν φέρνουν κέρδη σε κανένα. Είναι κόστος για την κυβέρνηση, είναι κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κόστος για το σύστημα. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για το αν θα προστατευτεί η υγεία και η ζωή του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Καθημερινότητά μας λοιπόν, εμάς των κομμουνιστών, είναι να παλεύουμε και να προτείνουμε μέτρα για αυτά τα έργα και τις υποδομές που θα δείξουν την αξία τους, ίσως όχι αύριο, αλλά σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή που διακυβεύεται το σύνολο της περιουσίας και πάνω απ' όλα η ζωή του λαού μας, όπως έγινε με τις τελευταίες καταστροφές κάτω στην Αττική. Αλλά ας έρθουμε σε αυτό που οι άλλοι υποψήφοι ονομάζουν καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε λοιπόν από πού ξεκινάνε τα προβλήματα που όλοι παραδέχονται. Και βέβαια ξεκινάνε από τη μία κύρια βάση, την οικονομική. Γιατί λοιπόν δεν μπορούν να ανταποκριθούν σήμερα οι Δήμοι στις πραγματικές ανάγκες του λαού που μένει σε αυτούς? Μα γιατί πολύ απλά το κράτος, το κεντρικό κράτος, έχει περικόψει εδώ και πολλά χρόνια το 70% των ποσών που θα πρέπει να δίνει στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης, μια συνταγματική πρόβλεψη την οποία βέβαια την έχει κάνει και αυτή που λέει το κεντρικό κράτος με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αποτέλεσμα, οι σημερινοί προϋπολογισμοί, ειδικά αν το θέλετε προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης, να αποτελείται κατά 70% από τους φόρους που πληρώνει ο πληθυσμός, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, κατευθείαν στο Δήμο. Με λίγα λόγια, πληρώνεις για τις ίδιες ανάγκες, για τις ίδιες λειτουργίες στο κεντρικό κράτος μία φορά, πληρώνεις στον Δήμο για τις ίδιες ανάγκες για δεύτερη φορά. Εσύ δεν έχεις υπηρεσίες, αλλά οι εργολάβοι και οι ιδιώτες που εμπλέκονται σε αυτές τις λειτουργίες πλουτίζουν. Άλλωστε, δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι η στρατηγική
και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτάσσει να μετατραπούν οι οργανισμοί τοπικής διοίκησης σε τοπικούς επιχειρηματίες, μάλλον σε τροχονόμους επιχειρηματικών συμφερόντων και μάλιστα με στενό έλεγχο της τυπικής αλλά και της οικονομικής λειτουργίας τους από το κεντρικό κράτος, μπας και ξεφύγουνε. Το ερώτημα που μπαίνει και έπαιρνε συνέχεια ως όλες τις προηγούμενες θητείες από τους άλλους δημάρχους, αφού δεν μας δίνει το κράτος, τι να κάνουμε, θα προσφύγουμε στους ιδιώτες? Στο ερώτημα αυτό εμείς απαντάμε εντελώς ανάποδα. Αφού δεν μας δίνει το κράτος, να διεκδικήσουμε από το κράτος αυτά τα οποία έχει πληρώσει και ο λαός Θεσσαλονίκης για να καλύψει τις ανάγκες τους. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των δημάρχων αυτών των κομμάτων και των δημάρχων του ΚΚΕ. Να σταματήσει η περίφημη ανταποδοτικότητα ή τουλάχιστον να μειωθεί σε εντελώς συμβολικά επίπεδα για διάφορες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στην καθαριότητα και οπουδήποτε αλλού. Τι θα γίνει με τη φορολογία των κατοίκων και ιδιαίτερα των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων που πιέζονται γενικότερα από τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό των μεγαθυρίων, πιέζονται και από την ίδια την κρατική φορολογία αλλά και την τοπική φορολογία, ούτως ώστε ακόμα περισσότερο να συρρυκνωθούν, να κλείσουν, να δώσουν νέα πεδία δράσης και στο κέντρο και στις γειτονίες, στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Τι θα γίνει με την καθαριότητα που υποτίθεται ότι απασχολεί όλους και είναι πραγματικό πρόβλημα? Κανένας δεν μιλάει για την έλλειψη προσωπικού. Κανένας δεν μιλάει για την απαγόρευση προσλήψεων. Κανένας δεν μιλάει για την φοβερή κατάσταση των συμβασιούχων που διαιωνίζονται εδώ πολλά χρόνια. Μάλιστα, θα πρέπει να θυμίσουμε σε κάποιους υποψήφιους, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το αίτημα απαγόρευσης μονιμοποίησης των συμβασιούχων και όχι μόνο στους Δήμους αλλά παντού σε όλους τους οργανισμούς, το αίτημα αυτό ο πρώτος που το πρωτοδιατύπωσε ήταν το 2002 ο πρόγονος του συνασπισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην συνταγματική αλλαγή που γινόταν τότε. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης και της εργολαβοποίησης της καθαριότητας μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα από τους άλλους υποψήφιους. Και ο μεν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ταχιάς, ο κύριος Οθανός κλπ, μιλάνε ανοιχτά και εξάστερα για ιδιωτικοποίηση και εργολαβοποίηση της καθαριότητας. Η κυρία Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει ότι διαφωνεί, αλλά μάθαμε από τέτοιες διαφωνίες και από τα μνημόνια ακόμα. Ήδη έχει ετοιμάσει και έχει ονομάσει μια ακόμη κολοτούμπα και εδώ στην πόλη μας. Απλά στην ιδιωτικοποίηση και στον εργολάβο έχει δώσει άλλη ονομασία. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ΚΙΣΕΠ. Με λίγα λόγια, λίγοι εργαζόμενοι, ελαστική απασχόληση, χωρίς δικαιώματα, εναλλαγή ανέργων και πολύ περισσότερο. Αυτές οι ΚΙΣΕΠ είναι όχημα εμπλοκής και εισόδου ιδιωτών επιχειρηματιών και μάλιστα μεγάλων μέσα από αυτές τις ΚΙΣΕΠ στην υπόθεση της καθαριότητας και σε άλλες λειτουργίες. Μην ξεχνάτε ότι το πιο σημαντικό παράδειγμα ΚΙΣΕΠ στην πόλη μας δεν είναι άλλο από μια πολύ σημαντική εφημερίδα η οποία ξαναλειτουργήσε, η Μακεδονία, με βάση ελάχιστους εργαζόμενους, αλλά με τη συμμετοχή, επίσημη συμμετοχή, στο κεφάλαιο αυτής της εφημερίδας, του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχάνων, του Προέδρου του Συνδέσμου των Εξαγωγέων κτλ. Τι θα γίνει με τον ΟΑΣΤ που κυριολεκτικά βασανίζει καθημερινά όλο τον πληθυσμό της πόλης? Πραγματικά η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ώρες αναμονής. Σαν σαρδέλες κυριολεκτικά στηβάζεται ο κόσμος μέσα σε λεωφορεία χαλασμένα και επικίνδυνα πολλές φορές. Μάθαμε χθες ότι πηγαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να πάρει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ιταλία. Και βεβαίως ήταν σκάνδαλο ο ΟΑΣΤ. Τεραστίων διαστάσεων. Πολλών δεκαετιών. Με εξασφαλισμένα κέρδη ακόμη και αν δεν δούλευε από την φορολογία που εμείς πληρώναμε στο κράτος. Και αυτή την κατάσταση έρχεται να υπερασπίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία και ο υποψήφιός της ο κύριος Ταχιάος. Αυτή την κατάσταση που να οδηγήσει σε μια ιδιωτικοποίηση. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νοτοπούλου κάνει την ενδιάμεση πρόταση με την ίδια όμως κατεύθυνση, με το ίδιο αποτέλεσμα. Να τεμαχιστεί, λέει ο ΟΑΣΤ, να περάσει κατά περιοχές στους αρμόδιους δήμους. Με δεδομένο όμως ότι οι αρμόδιοι δήμοι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν οικονομικά
τη διατήρηση και συντήρηση της αστικής κοινωνίας στις περιοχές τους, ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση, τη συνεργασία δηλαδή με ιδιώτες. Έτσι κι αλλιώς κοινή βάση και των δύο προτάσεων με κοινή κατεύθυνση ιδιωτικοποίηση αποτελεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία υποτάσσονται όλοι για την απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που στις πρώτες σελίδες υποτίθεται δήθεν κρατικοποιούσε τον ΟΑΣΤ αλλά στις τελευταίες έγραφε ότι είναι το ενδιάμεσο στάδιο για την ιδιωτικοποίηση. Τι πρόταση θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε εμείς σαν κομμουνιστές για το ζήτημα της αστικής συγκοινωνίας και τον ΟΑΣΤ, ειδικά για τον ΟΑΣΤ. Μα βέβαια τον κρατικό φορέα των συνδυασμένων αστικών μεταφορών με πολύ φθηνό εισιτήριο. Και επειδή πολλοί μας λένε ότι καλές οι προτάσεις σας, αλλά είναι για τη Δευτέρα παρουσία, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα θυμίσουμε στους παλιότερους και θα ενημερώσουμε τους πιο νέους ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80, 30 χρόνια περίπου πριν, δεν υπήρχε σοσιαλισμός, καπιταλισμός ήταν πάλι. Αλλά ο λαός μας είχε καταφέρει να επιβάλλει τη δωρεάν συγκοινωνία από το σπίτι προς τη δουλειά, από τη δουλειά προς το σπίτι, για όλους τους συνταξιούχους, για όλους τους ανέργους, για όλους τους φοιτητές και τους μαθητές, για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήταν σοσιαλισμός τότε. Γιατί άραγε δεν μπορεί να γίνει σήμερα μετά από τα τόσα εκατομμύρια που καταστράφηκαν κυριολεκτικά μέσα στο γνωστό ΟΑΣΤ. Τι γίνεται με το νερό? Ήδη η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις πριν από ένα μήνα περίπου, παρέδωσε κι άλλο ποσοστό ιδιοκτησία στους ιδιώτες, που έχει φτάσει σήμερα στο 49% του μετοχικού κεφαλαίου. Και ο ΜΕΝ, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία, μιλάει καθαρά για ιδιωτικοποίηση του συνόλου με τα ΣΔΙΤ, η δε κυρία Νοτοπούλου και πάλι διαμαρτύρεται. Και πάλι διαμαρτύρεται λέγοντας ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ότι αυτό θα πρέπει να περάσει στους Δήμους, οι οποίοι βέβαια με την ίδια λογική του ΟΑΣΤ, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στην οικονομική διαχείριση του νερού, θα κάνουν τις γνωστές συνεργασίες με τους ιδιώτες, τα ΣΔΙΤ. Είναι ιδιωτικοποίηση με άλλο όνομα. Κανένας λοιπόν δεν μιλάει επίσης για το ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς καθημερινά. Το ζήτημα της στάθμευσης. Εκεί όπου η απόφαση του Δήμου και όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης αναγκάζει τους πολίτες να κάνουν το εξής. Να νοικιάζουν την ίδια τους την πόλη, τον ίδιο τους το χώρο από μεγάλες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται το σύστημα στάθμευσης σε συνεργασία με τον Δήμο. 6 εκατομμύρια έχουν δοθεί από το σύστημα στάθμευσης μόνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, τα 3 εκατομμύρια στο Δήμο και από εκεί βεβαίως πάλι σε ιδιώτες κτλ. Και τα 3 εκατομμύρια στην επιχείρηση η οποία εκμεταλλεύεται το σύστημα στάθμευσης. Εκεί συμφωνία, σιωπή, όπως και συμφωνία στο να μετατραπεί αναπτυξιακά υποτίθεται το κέντρο της πόλης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με εμβληματικό χαρακτήρα, σε ένα τεράστιο επιχειρηματικό κέντρο, με αποκλεισμό του λαού μας και ιδιαίτερα της νεολαίας από την περιοχή για αυτή. Τι θα γίνει με το παραλιακό μέτωπο που μόλις προχθές βγήκανε οι πρώτες μελέτες για την περίφημη αναμόρφωση, όπου βέβαια στην πρώτη θέση, κάτω από το σύστημα ανάπλαση, κρύβονται τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για την εμπορική εκμετάλλευση ακόμη και αυτής της ίδιας της εικόνας και της ιστορίας της πόλης. Πώς αλήθεια να αντιδράσει κάποιος από όλους αυτούς, κόμματα και υποψηφίους τους, πλην βέβαια του ΚΚΕ, όταν η πρόταση ανάπλασης προέρχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τη γνωστή εταιρεία Deloitte και από το Ίδρυμα Rockefeller. Το μοναδικό που απομένει στο λόγο κατά την άποψή τους είναι να πληρώνει. Τι γίνεται με το αφήγημα της ανοιχτής πόλης, το οποίο υποτίθεται ξεκίνησε με το Πουτάρι και στο οποίο υποκλίνεται η κυρία Νοτοπούλου. Βεβαίως και άλλοι υποψηφοί, οι οποίοι ανταγωνίζονται για το ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι της κληρονομιάς Μπουτάρι. Ανοιχτή πόλη ναι. Τουρισμός ναι, καλός είναι. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και ποιος ωφελήθηκε και ποιος ζημιώθηκε, αν το θέλετε, από αυτόν τον τουρισμό. Κατάλαβε τίποτε από την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος που πράγματι υπήρξε? Η γειτονιά της Τούμπας, οι άλλες γειτονιές της πόλης, το δεύτερο διαμέρισμα το υποβαθμισμένο, το κέντρο της πόλης πίσω από τις κουρτίνες, πάνω από την Εγνατία κτλ. Καλός ο τουρισμός, αλλά από αυτόν κύλησε μονάχα οι ξενοδόχοι, οι διαφημιστές στα τουριστικά γραφεία. Καθόλου μα καθόλου δεν κέρδισαν οι χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον επισυντισμό, οι τελιβεράδες που χωρίς κανένα δικαίωμα, μόνο στο ατύχημα και χτύπα ξύλο στο θάνατο, είναι το οποίο αποκτούν με τη δουλειά τους.
Ανοιχτή πόλη και σε τι άλλο? Και στα ναρκωτικά. Ήδη υπάρχει το πρόβλημα. Και δεν είναι βέβαια πρόβλημα του ασύλου του Πανεπιστημίου Αναντίον, του οποίου στρέφονται όλοι. Βρήκα, λέει, νέους χώρους. Στεγασμένους χώρους. Ελεύθερης και ελεγχόμενης υποτίθεται χρήσης. Και εμείς επαναλαμβάνουμε τη μόνιμη πολιτική του ΚΚΕ για τα ναρκωτικά. Να μην θολώσουν το μυαλό της νεολαίας. Είμαστε ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Σκληρά και χαλαρότερα. Ο θάνατος των ναρκωτικών, είτε άστεγος όπως σήμερα, είτε στεγασμένος, παραμένει θάνατος. Εδώ θα πρέπει να ενισχυθούν όλες οι δομές πρόληψης, ενημέρωσης και αποκατάστασης όλων των χρηστών των ναρκωτικών. Κουβέντα δεν γίνεται για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τις μισές Κυριακές του χρόνου. Την ανοιχτή αγορά. Την κατάρρευση της κυριακάτικης αργίας. Που στέλνει τις οικογένειες, ιδιαίτερα τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις οικογενειάρχησες, να μην περάσουν μαζί με το παιδί τους, που εκείνη την ημέρα την Κυριακή έχει τη σχόλη, μαζί με τον άντρα τους που εκείνη την ημέρα την Κυριακή έχει τη σχόλη, να μην περάσουν μαζί ένα Σαββατοκύριακο ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και οικογενειακής ζωής. Με την Κυριακάτικη Αργία, η οποία κυριολεκτικά πιέζει, στριμώχνει, συρρυκνώνει έως κλεισίματος τους αυτοαπασχολούμενους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το φοβερό ωράριο. Κουβέντα κανένας για τους παιδικούς σταθμούς που αράδα κλείνουν, όπως οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου μας βεβαιώνουν. Κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν και μάλιστα σε στενές χρονικές προθεσμίες. Στα πρότυπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τι, να υπάρχει μια αυλή για τα παιδιά για να παίξουν. Κλείνουν λοιπόν δίνοντας έδαφος ακόμη και για αυτή τη λειτουργία στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Κανένας βέβαια δεν μιλάει για την αντισεισμική θωράκιση γενικά μιας πόλης σεισμογενούς με τραύματα από τον σεισμό του 1976 και με μεγάλους κινδύνους όπως λένε οι ειδικοί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όπως και σε μια ημερίδα που έκανε το κόμμα μας πριν από λίγο καιρό με κορυφαίους επιστήμονες της σεισμολογίας αποδείχθηκε ότι από τα 110 του σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης μόνο τα 18 έχουν μέχρι στιγμής ελεγχθεί αντισεισμικά και αυτά μόνο στο πρώτο στάδιο. Μιλάμε, αν προχωρήσουν έτσι, για δεκαετίες μπροστά, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την ίδια τη ζωή της νέας γενιάς. Τη στιγμή που το μοναδικό ενδιαφέρον τους απέναντι σε αυτή τη γενιά των μαθητών είναι να μετατρέψουν αυτά τα σχολεία με αυτά τα προβλήματα απλά και μόνο σε εξεταστικά κέντρα για το πανεπιστήμιο με γενική υποβάθμιση της μόρφωσης. Τι γίνεται με τα προβλήματα της Τούμπας? Δεν ακούσαμε τίποτα. Για το νιώσι μου και γέρασα πρόβλημα του ρεύματος της Ιφανέτ που κανείς δεν ξέρει τι νερά κυκλοφορούν εκεί μέσα και αν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες. Πολλά αποκαλύπτουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Τι γίνεται με το κτίριο της Ιφανέτ που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των δημοτών και να διεκδικηθεί? Τι γίνεται με το χώρο του ορφανοτροφείου που έχει καταδιαρθιστεί προδιετίας και που μπορεί να γίνει άμεσα ένα πάρκο παιδική χαρά? Τι γίνεται με την τεράστια έλλειψη ελεύθερων χώρων στην περιοχή αλλά και παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων? Το γνωστό γήπεδο της Μαλακοπής εδώ λίγο παραπέρα που ουσιαστικά είναι ακατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων. Σηκώθηκε το ζήτημα μέσα στα πλαίσια του γενικότερου κυκλοφοριακού του ποδήλατου, είτε για να πάει στην εργασία είτε για ψυχαγωγία. Και έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και λογικά έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Με την έννοια ότι σε μια πόλη που χτίστηκε έτσι, τόσο συμπυκνωμένη όσον αφορά τον αστικό της ιστό κτλ., χρειάζεται ένας ολόκληρος σχεδιασμός και όχι πυροτεχνήματα για να προχωρήσεις τέτοιου είδους συγκοινωνιακές ρυθμίσεις. Και εδώ βέβαια σχεδιασμός και μάλιστα μακροπρόθεσμος δεν υπάρχει. Τι γίνεται με τους χώρους στάθμευσης και ιδιαίτερα και εδώ στην οδό Λαμπράκη με τα γνωστά κολονάκια τα οποία απαγορεύουν και ντόπιους κατοίκους και επαγγελματίες και εργαζόμενους που έρχονται εδώ για τη δουλειά τους να μπορέσουν να βρουν ένα χώρο για να σταθμεύσουν? Η γνωστή κατάσταση καθαριότητας όπως ολόκληρη την πόλη και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, γιατί μιλάμε στην ευαίσθητη περιοχή της Τούμπας. Όταν περνούσε ο γνωστός νόμος στη Βουλή, τοποθετήθηκε με σαφήνεια και με υπευθυνότητα. Βεβαίως πρέπει να συντηρηθεί, να αναβαθμιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ μιας ιστορικής λαϊκής ομάδας
εδώ της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούν όχι μόνο το ποδόσφαιρο και οι καταστάσεις του, αλλά όλοι οι αθλητικοί χώροι του ερασιτεχνικού αθλητισμού, όλων των αθλημάτων του ΠΑΟ, είτε σε αυτή την περιοχή είτε σε άλλες περιοχές που μπορούν να εξευρεθούν. Σε καμία όμως απολύτως περίπτωση δεν μπορούμε, γιατί είναι κρίμα να συνδέσουμε τη θέληση, την ψυχή, τα όνειρα όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν. Με επιχειρηματικά συμφέροντα που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την περιοχή δίπλα στην οποία βρισκόμαστε, να την αποκλείσουν για αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία μπορούν να τραβήξουν όλη την εμπορική κίνηση και να θάψουν κυριολεκτικά τους επαγγελματίες της Τούμπας. Καμιά βέβαια σκέψη, όπως δηλώθηκε και από την ηγεσία του Μετρό, ούτε για τις επόμενες δεκαετίες για επέκταση του Μετρό στη Τούμπα. Όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, έχουν την ίδια ρίζα. Την υποβάθμιση των λαϊκών αναγκών απέναντι στην αναβάθμιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Μετροχονόμως σε τοπικό επίπεδο, τους δήμους και τις περιφέρειες. Μπροστά σε αυτή τη στρατηγική τάξη, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα, κεντρικό, βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές και τοπικό επίπεδο, για να κρύψει τη στρατηγική συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, για να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό μετά το τρίτο μνημόνιο που όλοι μαζί ψήφισαν, καλεί σε προοδευτικά, αντιφασιστικά, αντιακροδεξιά μέτωπα. Ποιοι? Αυτοί που μόλις προχθές συγκυβερνούσαν με υπουργούς των ακροδεξιών ΑΝΕΛ. Αυτοί οι οποίοι διατήρησαν μέσα στο κόμμα, μέσα στην κυβέρνησή τους, τους μισούς ΑΝΕΛ. Αυτοί οι οποίοι φωτογραφήθηκαν με τον Κασιδιάρη σε ακριτικά νησιά. Αυτοί οι οποίοι, όπως είπε και ο σύντροφος Σωτήρης, πάνε να αλλάξουν την ποινική νομοθεσία για να πέσουν στα χαλαρά οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Μετά από 4 και χρόνια που συνεχίζεται η γνωστή δίκη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Να θυμίσουμε μονάχα ότι η δίκη της Νιρεμβέργης των εγκληματιών των Ναζί κράτησε λίγους μήνες μονάχα. Στόχος παλιός, το ξαναζήσαμε και στη δεκαετία του 80 με Πασόκ τότε. Ο στόχος του εγκλωβισμού των αριστερών ανάμεσα σε στρατόπεδα αλληλοτροφοδοτούμενα, γιατί το φασισμό, την ακροδεξιά, την τρέφει και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλη την Ευρώπη, η οικονομική και η κοινωνική πολιτική των νεοφιλελεύθερων και της σοσιαλδημοκρατίας που πηγαίνουν μαζί. Αυτοί τρέφουν τον φασισμό και ιδιαίτερα για την Ελλάδα τον τρέφουν και οι αλυτρωτισμοί που επιμελημένα παραμείνανε μέσα στη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι το προνόμιο που δίνεται στους φασίστες και τους ακροδεξιούς. Και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει σαν σκιάκτρο αυτό που ο ίδιος ενισχύει με την πολιτική του, τους φασίστες και τους ακροδεξιούς, για να εγκλωβίσει τους αριστερούς στις δικές του προοπτικές. Δείτε τι έγινε με τον Μακρόν, που επιτέλεσε τον ίδιο ακριβώς ρόλο στη Γαλλία. Συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις απέναντι στον κίνδυνο της Λεπέν. Πήρε τις εκλογές, τσάκισε τους εργαζόμενους με τεράστιες περικοπές μισθών, δικαιωμάτων κτλ. Με τεράστια καταστολή, όπως βλέπουμε κάθε Κυριακή. Και τι κατάφερε? Με βεβαιότητα η Λεπέν να είναι στις επόμενες ευρωεκλογές πρώτο κόμμα. Ποιος λοιπόν τρέφει τον φασισμό και την ακροδεξιά? Τα έδειξε στην Ιταλία με τον Ρέντζι και τον Σαλβίνι. Και για τη συμφωνία των Πρεσπών, θα πούνε κάποιοι πάλι, δεν είναι ζήτημα της καθημερινότητας. Εμείς όμως λέμε, η εγκατάσταση, ακόμα μεγαλύτερη και ισχυρότερη, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χώρα μας που έχει σπαρθεί παντού με βάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη με το λιμάνι της και τις άλλες υποδομές, είναι κίνδυνος για την καθημερινότητα του λαού μας. Όταν οι στρατιωτικές προετοιμασίες παντού εντείνονται, όταν οι αναζητήσεις για ενεργειακά πεδία, όπως αυτά που έκαμε σήμερα με τη συνάντηση Τσίπρα με το Ισραήλ, την Κύπρο, υπό την επίβλεψη βέβαια του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, προετοιμάζουν τις απαντήσεις για τόσα κέρια ζητήματα από την αντίπαλη πλευρά. Ρώσους, Κινέζους και οποιουσδήποτε άλλους, μέσα και η εμπλοκή της Τουρκίας. Το κύριο λοιπόν είναι αυτό το ζήτημα, το οποίο όλοι οι υπόλοιποι αποσιωπούν, η εγκατάσταση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων.
Κάποιοι όπως είδαν με πραγματικό ταξικό, δικό τους βέβαια μάτι, αυτή τη συμφωνία την οποία την απαιτούσαν και τη χειροκρότησαν. Είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας και Εξαγωγών Βόρειας Ελλάδας που χειροκρότησαν τη συμφωνία και το είπαν καθαρά και ξεδιάντροπα. Μυριζόμαστε business των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Για αυτές τις business ακριβώς μπαίνει σε κίνδυνο ο λαός μας. Ακόμα και η ίδια λειτουργία και αυτού του ιδιωτικοποιημένου λιμανιού προβλέπεται με το τελευταίο νόμο που πέρασε η κυβέρνηση στη Βουλή τι θα γίνει σε περίπτωση κρίσεων ή και πολέμου. Διοίκηση αμυγός ΝΑΤΟ. Κατά τα άλλα υποδέχονται τον Αμερικάνο πρέσβη εδώ, ο κ. Τζιτζικώστας. Πολλοί θα θέλανε να ήταν στη θέση του από τους υπόλοιπους υποψήφιους. Εδώ όμως θα πρέπει να σκεφτεί ο λαός μας που θα πάει να ψηφίσει. Είναι δυνατόν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, να δίνουν τέτοια σημασία στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά να τη μετατρέψουν σε βάση και σε καιρό ειρήνης, και να μην προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την περίμετρο αυτής της βάσης, την πόλη και την ευρύτερη περιοχή από όλες τις απόψεις. Όχι μόνο την αμυντική και τη στρατιωτική, αλλά την οικονομική, τη ενημέρωση, του πολιτισμού, τη οικονομία και τέλος και τη τοπική εξουσία. Για να θυμίσουμε την τελευταία έκθεση του State Department, η οποία έγινε πολύ πιο καθαρή τις τελευταίες μέρες και από τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη, που έλεγε ότι η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την Εκκλησία, τα πανεπιστήμια, τις ΜΚΟ, θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναδείξουν σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο ηγέτες φιλικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα σχέδιά τους. Και μάλιστα ονομάτισαν και ολόκληρο πρόγραμμα ανάδειξης ηγετών σε συνεργασία με την Αμερικάνικη ηγεσία, το λεγόμενο πρόγραμμα FLEX, σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών. Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο. Εμείς λέμε αυτό. Είναι ντροπή για το λαό μας να δεχτεί τέτοιου είδους συμφωνίες. Είναι ντροπή για όποια πολιτική δύναμη, για όποιον υποψήφιο, για όποιον βουλευτή. Δεν λέει κουβέντα για αυτού του είδους συμφωνίες που δεν είναι μονάχα θέμα τιμής. Είναι θέμα άμεσων κινδύνων στους οποίους μπαίνει ο λαός μας. Και εμείς θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα στους άλλους υποψήφιους που κυριολεκτικά το βουλώνουν. Εμείς έτσι κι αλλιώς, σαν κομμουνιστές, αυτοεξαιρούμαστε από τις επιλογές των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Εσείς που σιωπάτε, προφανώς έχετε τις ίδιες βλέψεις. Προφανώς τρέχετε να πάρετε την προτίμησή τους. Τι θέλουν λοιπόν οι κομμουνιστές από τις εκλογές αυτές? Τι θέλουν για τους δήμους και τις περιφέρειες? Μας λένε πολλοί, καλείστε στο να διαμαρτύρεστε, να οργανώνετε αγώνες. Και βεβαίως είμαστε καλοί. Το ξέρουμε, το κάνουμε καλά. Και εκεί είναι η βάση της ανάσχεσης, της παρεμπόδισης των οποιοδήποτε νέων μέτρων. Εκεί είναι η βάση για να έχεις τις μικρές νίκες που λένε πολλοί, να δώσεις φτερά και ανάσα στο λαό. Εκεί είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση ο λαός της δύναμής του και να πάει για περισσότερα. Δεν παλεύουμε μονάχα για να διαμαρτυρηθούμε. Δεν παλεύουμε για να είμαστε αιωνίως στην αντιπολίτευση. Απέδειξε το ΚΚΕ με τους 5 δημάρχους τους και μάλιστα σε μεγάλους, σε κρίσιμους δήμους, ότι έχει την ικανότητα να διοικεί και μάλιστα να διοικεί αλλιώς, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική, ακόμη και μέσα σε αυτά τα στενά οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια των μνημονίων, είναι δυνατόν να αποκτηθούν καθημερινές νίκες. Τι άλλο ήτανε από νίκη και ανάσα στο λαό μας η μείωση της φορολογίας στους δήμους που ελέγχονται από το ΚΚΕ? Τι άλλο ήταν το γεγονός ότι μειώθηκαν σε συμβολικό επίπεδο τα έξοδα στάθμευσης? Τι άλλο ήταν το γεγονός ότι προστάτευσαν από τους εργολάβους και τους επιχειρηματίες το δημόσιο χώρο και με τις δυνάμεις των ίδιων των εργαζόμενων, χωρίς εργολάβους, παρέδωσε για παράδειγμα ο Πελετίδης στην Πάτρα το παραλιακό μέτωπο? Που υπερασπίστηκαν τους εργαζόμενους στα δικαστήρια, δεν πήγαν στις αξιολογήσεις και απέδειξαν ότι οι Δήμοι είναι ικανοί, χωρίς ιδιώτες, χωρίς εργολάβους, να παράξουν πολύ καλύτερο, πολύ ποιοτικότερο και πολύ φθηνότερο έργο. Μας ρωτάνε τέλος
πολύ τι θα κάνετε μετά τις εκλογές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί διαφορετικοί. Και εμείς λέμε, εμείς έτσι κι αλλιώς, σε όποια πρόταση, αλλά είναι κυριολεκτικά ελάχιστες, πρόκειται έστω και λίγο να ελαφρύνουν την κατάσταση του λαού, να εξυπηρετήσουν μια ανάγκη, θα τη στηρίξουμε, θα την ψηφίσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό θα είναι μια παρανοχίδα στην πολιτική τους. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα στους Δήμους όλοι αυτοί οι υποψήφοι που προέρχονται ουσιαστικά από τις ίδιες κομματικές μήτρες θα βρουν τον τρόπο και να συνεργαστούν και όχι μόνο όσοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΠΑΣΟΚ ή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μεταξύ τους. Ήδη έχει προετοιμαστεί το σκηνικό της συνένεσης για τα κεντρικά ζητήματα της πόλης μεταξύ Ταχιάου, Ποτοπούλου, Ορφανού, Βούγια κτλ. Εμείς λοιπόν εκεί θα είμαστε αντίθετοι. Γιατί όπως είπε και ο γραμματέας του κόμματός μας και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει και ο απλός λαός που δεν έχει άμεση σχέση με την πολιτική, ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στους Δήμους. Ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα ακόμα και στη Βουλή. Δεν πετάμε στον αέρα, τους ξέρουμε τους σχετισμούς. Το κρίσιμο λοιπόν μπροστά σε αυτές τις συμφωνίες, στρατηγικές συμπλέψεις που επιφυλάσσουν ακόμα χειρότερα για το λαό δεν είναι ποιος θα κυβερνά ή με ποιους συμμάχους. Το ζήτημα είναι ποιος θα είναι αντίπαλος, ποιος θα ενημερώνει, ποιος θα αποκαλύπτει, ποιος θα οργανώνει το λαό μας για να πηγαίνει κόντρα σε αυτή την πολιτική ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να αποκαλύπτουμε αυτή τη στρατηγική σύνδεση μεταξύ των δίθεν μονομάχων. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τελειώνοντας, θα θέλαμε να απευθυνθούμε για μια ακόμη φορά σε όλα τα λαϊκά στρώματα. Να απευθυνθούμε ιδιαίτερα σε όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους. Να τους θυμίσουμε ότι δοκίμασαν τα πάντα και απογοητεύτηκαν. Αλλά να μην πιστέψουν ούτε στιγμή, γιατί δεν είναι αλήθεια ότι η ιστορία τελείωσε και ότι το τέλος της είναι η βαρβαρότητα. Τους καλούμε να κάνουν το βήμα και να μην δώσουν άλλο περιθώριο να ντροπιάζουν τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους και πάνω στην απογοήτευσή τους να στείλουν κυριολεκτικά την επόμενη βαρβαρότητα. Στη θέση της πλαστής διεκδικηματικής προεκλογικής πόλωσης που θα οδηγήσει στα ίδια ακριβώς τα τελικά αποτελέσματα, τους καλούμε να βάλουμε στη θέση αυτής της πόλωσης την πραγματική, την κοινωνική πόλωση. Να οξύνουμε την πάλη των χαμένων της κρίσης και της ανάπτυξης, της ειρήνης και του πολέμου, των καταπιεσμένων, των εργαζόμενων και του λαού. Ελάτε λοιπόν να δοκιμάσουμε μαζί τις ασύρετες δυνάμεις αυτού του λαού. Ελάτε με το ΚΚΕ. Έκαναν ήδη το βήμα πολλοί, ακόμα και που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, εκτιμώντας ότι πλέον είναι μονόδρομος αυτός ο δρόμος. Εμείς λοιπόν, σαν ΚΚΕ, σαν λαϊκή συσπήρωση, θυμόμαστε και είμαστε ακόμα και το τιμούμε, δεν το τροπιάζουμε, ότι θα μείνουμε με τη Θεσσαλονίκη των ταξικών αγώνων της Φεντερασιών του Μάιου 36, του Μπεναρόγια, των νεκρών του Μάιου του Λαμπράκη, του Σαρκά. Με τον Ελλάδο Παπαδοπέρο, με τη Θεσσαλονίκη, της πολύμερης μάχης του 99 στο λιμάνι ενάντια στην ατομική παρέμβαση. Τους καλούμε και τους λέμε ελάτε με την πραγματική πρόοδο. Με τη Θεσσαλονίκη των σημερινών αγώνων στους χώρους δουλειάς, των μικρομάγαζων, στις λαϊκές γειτονιές. Να βάλουμε εμπόδιο σε αυτή τη βαρβαρότητα. Ελάτε με το ΚΚΕ και τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης παντού. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ο χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν είναι πολύς. Δεν πρέπει να αφαιθεί καμία ώρα χαμένη. Ο κόσμος, αυτή είναι η πείρα μας από τις καθημερινές περιοδίες, ακούει με προσοχή. Στρέφει το αυτί του και την προσοχή του και την ελπίδα του απέναντι στο ΚΚΕ. Είναι καιρός που ο καθένας πρέπει να βάλει τα πόδια στην πλάτη, να εξαντλήσει όλο τον περίγυρό του, τον προσωπικό, τον οικογενειακό, τον φιλικό, τον εργασιακό, κάθε σπίτι στη γειτονιά, κάθε σχολείο, κάθε τόπος δουλειάς. Θα πρέπει εκεί να αντιλαλήσει η φωνή του ΚΚΕ και των ψηφοδελτίων της στις τοπικές εκλογές της λαϊκής συσπήρωσης. Με το κεφάλι λοιπόν ψηλά, σύντροφοι και φίλοι, με καμιά απογοήτευση, με καμιά οπισθοχώρηση, με το μυαλό καθαρό, με τη σκέψη ταξική, με τα συμφέροντα του λαού, τώρα ΚΚΕ. Να είστε καλά. Έχρος, λάε, μισκήτη στο κεφάλι, με το κουκουέ, επίθεση και πάλι.